Εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών. Επί μεσαίων κυμάτων, συχνότητος 728 χιλιοκύκλων ανά δευτερόλεπτον, ή μήκους 412 μέτρων. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών. Με αυτά τα λόγια ξεκίναγε καθημερινά το πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας που για αρκετές δεκαετίες ήταν το μοναδικό μέσο για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία των πολιτών. Ο χώρος όπου βρισκόμαστε τώρα είναι ο πρώτος ιστορικός πομπός από όπου το δημόσιο ραδιόφωνο εξέπεμψε το σήμα του. Σήμερα λοιπόν θα σας πούμε συνοπτικά την ιστορία της δημόσιας ραδιοφωνίας, γιατί είναι αδύνατον μια τόσο μεγάλη και σημαντική ιστορία να χωρέσει σε μια εκπομπή. Το κρατικό ραδιόφωνο λειτουργήσε επίσημα την περίοδο του Ιωάννη Μεταξά. Αρχικά εξέπεμπε πρόγραμμα το βράδυ. Εξού και λεγόταν βραδιόφωνο. Σημαντική είναι η συμβολή της ραδιοφωνίας την περίοδο του έπους του 40, αλλά και κατά την περίοδο της κατοχής, καθώς οι συσκευές συντονίζονταν με το Κάιρο και το σταθμό του Λονδίνου για να μαθαίνουν οι πολίτες τα νέα από τις συμμαχικές δυνάμεις. Η πρώτη πειραματική εμφάνιση του ραδιοφώνου στην Ελλάδα έγινε στην Αθήνα το 1923 και τον επόμενο χρόνο το πείραμα συνεχίστηκε στη Βόρειο Ελλάδα. Ήταν στη Θεσσαλονίκη το ράδιο Τσιγκυρίδη. Ο Τσιγκυρίδης ήταν τεχνικός και είχε δημιουργήσει αυτό το σταθμό μικράς εμβέλειας και ισχύος και κάλυπτε την πόλη της Θεσσαλονίκης. Η προσπάθειά του ολοκληρώθηκε το 1928. Το 1936 ο δικτάτορας Ιωάννης Μεταξάς, που έχει μετεκπαιδευτεί στη Γερμανία, αποφασίζει τη δημιουργία κρατικής ραδιοφωνίας για τη στήριξη της προσπάθειας που ο ίδιος περιέγραφε ως τρίτο ελληνικό πολιτισμό. Για λόγους προπαγάνδας, φυσικά αυτά τα καθεστώτα θέλουν ακριβώς να έχουν αυτά τα μέσα ενημέρωσης, δημιουργήθηκε ο πρώτος σταθμός, ο ραδιοφωνικός. Το έργο αναλαμβάνει η γερμανική εταιρεία Telefunken. Και άρχισαν οι εργασίες εγκαταστάσεως του πομπού στα Λιώσια. Τα στούντιο έγιναν στο Ζάπιο. Ο Μεταξάς βρίσκεται στην εξουσία με την απόλυτη στήριξη του βασιλιά Γεωργίου του Δεύτερου. Ο σταθμός θα εξυπηρετούσε την πολιτική τους προπαγάνδα. Η δημιουργία ραδιοφωνικού σταθμού ήταν ένα σημαντικό γεγονός. Το πρώτο πρόγραμμα που μεταδόθηκε από το νέο μέσο ήταν η ομιλία του βασιλιά για την επέτειο της 25ης Μαρτίου. Ήταν ένα πρωτόγνωρο μέσο και ο ανώτατος άρχος φυσικά θα έκανε το πρώτο του διάγγελμα εκεί. Πολλοί πολίτες θα άκουγαν για πρώτη φορά τη φωνή του βασιλιά. Συγχρόνως έγινε και η πρώτη εξωτερική μετάδοση. Είχαν τραβήξει καλώδια από το Ζάπιο μέχρι τα Νάκτορα για να μην φέρουν τον βασιλιά στα Νάκτορα και κάναν την πρώτη μετάδοση το 38 για να γίνουν τα εγγένεια, την κάνανε από τα Νάκτορα. Δηλαδή στάθηκε στο γραφείο του βασιλιάς, του βάλαν τα μικρόφωνα και ο ήχος πήγαινε μέχρι το Ζάπιο και έτσι βγήκε στον αέρα, μετεδόθηκε αυτή. Ήταν η πρώτη μετάδοση εξωτερική που έγινε στην Ελλάδα. Αυτό ήταν το μουσικό σήμα που ακούστηκε σχεδόν δύο μήνες μετά στα επίσημα εγγένεια του ραδιοφωνικού σταθμού, ο οποίος ξεκινούσε κανονικά τη λειτουργία του. Ο Τσοπανάκος είναι ένα μουσικό σήμα που ταυτίστηκε με τη ραδιοφωνία. Η επιλογή του έγινε από μια επιτροπή κορυφαίων μουσικών, η πρόεδρος της οποίας ήταν ο Λυκούδης, ο μαέστρος. Το σήμα και οι βουκολικές κουδούνες στο φινάλε προκάλεσαν και διαμαρτυρίες. Φυσικά υπήρχαν και πάρα πολλές αντιρρήσεις,
οι οποίοι ήταν άνθρωποι που λένε τι θα πούμε, Κυπριά και κουδούνια. Όχι, γιατί η Ελλάδα δεν είναι μόνο αγρότες και κτηνοτρόφοι. Αρχικά το πρόγραμμα μεταδίδεται μόνο βράδυ και γι' αυτό ονομάζεται βραδιόφωνο. Για λόγους οικονομίας. Την ημέρα τα 4/5 του πληθυσμού ήταν στη δουλειά τους. Οι δουλειές τότε δεν είχαν ραδιόφωνα. Αυτοί που διέθεταν τις πανάκριβες ραδιοφωνικές συσκευές ήταν ελάχιστοι. Τα ραδιόφωνα τότε ήταν 500. Θα πεις δεν ήταν η Αθήνα αυτή που είναι σήμερα. Ήταν μια Αθήνα, δεν ήταν το 5 εκατομμύριο, ήταν 500.000. Στην αρχή ήταν είδος πολυτελείας. Μετά ξαπλώθηκε κι αυτό. Και ήταν τότε τα τεράστια τα ραδιόφωνα. Αυτά που βλέπουμε τώρα στις αντίκες. Τόσα κάτι ραδιόφωνα μεγάλα. Τα ραδιόφωνα ήταν λίγα, αλλά με τεράστια δυναμική και απήχηση, την οποία ο Μεταξάς προσπαθούσε να εκμεταλλευτεί με τις ομιλίες του. Αναγέννηση της Ελλάδος και καθεστώς της 4ης Αυγούστου. Ο ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών σταδιακά αυξάνει τους ακροατές του και ετοιμάζεται να παίξει το δικό του ρόλο στο έπος του 40. Οι ιταλικές στρατιωτικές δυνάμεις προσβάλλουν από τις 5:30 πρωινής της σήμερον τα ημέτερα τμήματα προκαλύψεως της ελληνοαλβανικής μεθορίου. 28 Οκτωβρίου και ο εκφωνητής Κώστας Σταυρόπουλος μεταδίδει το πρώτο πολεμικό ανακοινωθέν. Ειμέτερε δυνάμεις αμήνονται του πατρίου εδάφους. Λίγοι γνωρίζουν πως αυτό το ηχητικό ντοκουμέντο δεν είναι το αυθεντικό. Δεν θέλω να καταστρέψω ένα θρύλο, διότι όποιον να ρωτήσεις θα σου πούνε ότι είναι το πρώτο ανακοινωθέν. Μαϊμού όμως. Όσα αφιερώματα γίνονται για την επέτειο αυτή, η φωνή του Σταυρόπουλου είναι παρούσα. Και ξέρετε πώς είναι παρούσα? Όταν ήθελα να γράψω την ιστορία αυτού του πολέμου σε δίσκους, δεν υπήρχε η φωνή του Σταυρόπουλου, αλλά τον παρακάλεσα: πέστε μου, κύριε Σταυρόπουλο, παρακαλώ, τα ανακοινωθέντα που είπατε τότε, όπως τα είπατε τότε, να τα γράψουμε σε μια ταινία. Καθ' όλη τη διάρκεια του Ελληνοϊταλικού πολέμου, ο ραδιοφωνικός σταθμός μεταδίδει πληροφορίες, μεταφέρει τα νέα της νίκης και εμψυχώνει τους πολίτες με τα τραγούδια της Βέμπο. Παιδιά, στη γλυκά Παναγιά, κοροϊδό μου σωλήνη, κανείς δεν θα μείνει. Τότε ένας κρατούμενος για τις αριστερές του απόψεις έγραψε πρόχειρα ένα κοροϊδευτικό στιχάκι για τον Μουσολίνι. Ήταν ο μετέπειτα πασίγνωστος κομφερασιέ που άλλαξε και πολιτικές πεπιθήσεις, Γιώργος Οικονομίδης. Πάνω σε ένα κουτί από τσιγάρα έγραψα τους στίχους του κοροϊδού Μουσολίνι, τους διάβασα στα επιλογεία και εκείνος μου άνοιξε αμέσως την πόρτα. Πήγα, το έδωσα, πολυγραφήθηκε και το απόγευμα το τραγουδούσε όλη η Ελλάδα. Μετά την εισβολή των Γερμανών, το ραδιόφωνο περνά στα χέρια των κατακτητών. Προσοχή! Ο ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών ύστερα από λίγο δεν θα είναι ελληνικός. Θα είναι γερμανικός και θα μεταδίδει ψέματα. Έλληνες, μην τον ακούτε. Βλέπω έναν Γερμανό αξιωματικό, ψηλό, ευσταλή έτσι, και ανεβαίνει τα σκαλιά 2-2 απάνω και ζητάει ποιος είναι ο υπεύθυνος του σταθμού.
ή πολυδρόικες ό,τι είμαι εγώ. Λέει, είμαι της γερμανικής στρατιωτικής δύναμης και θέλω να μου παραδώσει το σταθμό. Το ραδιόφωνο ήταν για τους Έλληνες ένα παράθυρο στην ενημέρωση και στην ελπίδα, καθώς μάθαιναν τα νέα συντονιζόμενοι με ξένους σταθμούς όπως ο Αράπης. Και ο Αράπης ήταν σταθμός του Καΐρου. Οπότε δεν θέλανε να ακούμε αυτό το πράγμα. Καλά, πώς λειτουργεί, δεν θέλει ρεύμα? Όχι, δουλεύει με μπαταρίες. Όταν αδειάζουν θα σας γεμίζω εγώ. Σας έχω μαρκαρισμένα. Εδώ είναι Λονδίνο. Εδώ είναι Κάιρο. Ό,τι ακούσα από σημειώνεις. Τις σημειώσεις θα τις παίρνω εγώ. Εντάξει. Το 1943 οι Γερμανοί σπέβδουν να σφραγίσουν περίπου 43.000 ραδιόφωνα ώστε να λαμβάνουν μόνο το σήμα του ελεγχόμενου σταθμού των Αθηνών. Υποχρεωτικά σφραγίστηκαν τα ραδιόφωνα με μολυβδοσφραγίδες σε τέτοια κατάσταση ώστε να ακούνε μόνο το σταθμό των Αθηνών. Σε υποχρεώ να πας όποιος είχε ραδιόφωνο σε ένα σημείο, δεν θυμάμαι πού, σε σημεία δηλαδή πολλά της Αθήνας και τα σφραγίζανε. Αρκετοί συνέχιζαν να ακούν παράνομα με εσωτερικές κεραίες ή με κάποιες πατέντες, αγωνιώντας μήπως τους εντοπίσει το ραδιογωνιόμετρο των Γερμανών. Εδώ Λονδίνον, εδώ Λονδίνον. Μα τρελός είσαι βρε, δεν είναι καλά. Ο σκοπός είναι να ακούσουμε εμείς Λονδίνο, όχι του Λονδίνο εμάς. Μερικοί που είχαν δύο ραδιόφωνα είχαν κρύψει, το παίρναν κορογράμματα τους έτσι δηλαδή. Και πηγαίναμε και ακούγαμε τα βράδια το BBC. Έτσι το καταχωλιασμένο, πηγαίναμε στα υπόγεια. Την πρωτοχρονιά του 1942, ο πρωθυπουργός της κυβέρνησης του Καΐρου, Εμμανουήλ Τσούδερος, στέλνει μέσω BBC ένα μήνυμα ελπίδας στον ελληνικό λαό. Ο ελληνικός λαός ίσταται πάντοτε όρθιος, αδάμαστος, ανίκητος ψυχικός. Το επίσημο πρόγραμμα περιέλαμβανε μαθήματα γερμανικών για τους Έλληνες. Φυσικά κανείς δεν τα άκουγε. Κανείς δεν έμαθε γερμανικά από αυτήν την εκπομπή. Ο Μίμης Πλέσας ήταν ο πιανίστας της οκταμελούς ορχήστρας της ραδιοφωνίας. Η εντολή ήταν να παίζουν μόνο ισπανικά κομμάτια, επειδή ο Φράνκο ήταν υποστηρικτής του Χίτλερ. Οι μουσικοί όμως έπαιζαν και απαγορευμένη αμερικανική μουσική, ώσπου κάποιος καλοθελητής τους μαρτύρησε στους Γερμανούς. 10 λεπτά αργότερα είχαν έρθει από την Γκεστάπο, μπήκαν μέσα και ρώτησαν ποιος είναι ο διευθυντής του συγκροτήματος και με καμάρι η αφεντιά μου είπε εγώ. Το αποτέλεσμα δεν θα ήθελα να το θυμάμαι, γιατί μου στήχησε φυλάκιση, μου στήχησε ξύλο, και αν δεν υπήρχε ένας άνθρωπος που έσωσε το σταθμό μερικά χρόνια αργότερα. Λεγόταν Everhard Winkenbach. Ήταν Αυστριακός και αγαπούσε πραγματικά και την Ελλάδα και τη μουσική. Και ήρθε και είπε ότι αυτός ο άνθρωπος, αδίκως τον δέρνεται, δεν έπαιζε με ένα αμερικάνικη μουσική, αλλά χωρίς να μεταδίδει μηνύματα, και αυτό είναι σίγουρο. Απλώς αγαπούν αυτά τα παιδιά αυτή τη μουσική και πιστεύανε, αυτό ισχυρίστηκε, και αυτό μας γλίτωσε, με γλίτωσε, γιατί οι άλλοι είχαν φροντίσει να εξαφανιστούν από τα χειρότερα, διότι καταλαβαίνετε τι θα σήμαινε την εποχή εκείνη αν η κατηγορία αυτή μπορούσε να ευσταθήσει. Ο Everhard Winkenbach, που έσωσε το Μίμη Πλέσα και τους συναδέλφους του, ήταν ο προϊστάμενος της ραδιοφωνίας. Ο Winkenbach ήταν φιλέλληνας, όπως πέρασαν και δύο τρεις άλλοι αξιωματικοί από εκεί πέρα, και μας συμπεριφέρονταν πάρα πολύ καλά. Οι άλλοι μας κοίταγαν με ένα μάτι, ήταν εχθρικοί απέναντι μας και αυστηροί. Κάποιοι υπάλληλοι της ραδιοφωνίας ήταν μέλη της ΕΠΟΝ και τα βράδια σε ένα στούντιο που είχε την υποδομή άκουγαν κρυφά το σταθμό του Λονδίνου και στη συνέχεια ενημέρωναν την αντίσταση.
Ένα βράδυ ο κύριος Βαλαόρας έκανε παράνομη ακρόαση. Τα στούντια έχουν δύο πόρτες. Ανοίγει η πρώτη πόρτα. Ακούω το θόρυβο, αποσυντονίζω τον δέκτη. Ανοίγει η δεύτερη πόρτα και παρουσιάζεται μπροστά μου ο Βίχυμπα. Μόλις με βιβλώνει, εγώ πάγωσα φυσικά από την κατάσταση αυτή, φοβήθηκα. Έφυγε ο Βίχυμπα χωρίς να μου πει τίποτα. Σε μισή ώρα με κάλεσε στο γραφείο του και μου λέει: Γιάννη, εάν αντί να είμαι εγώ, να ήμουν εγώ, ήταν ο Βόλφ, θα ήσαν στη Γερμανία τώρα, σε στρατόπεδο συγκεντρώσεως. Σε παρακαλώ, άλλη φορά μην το ξανακάνεις. Αύγουστος του 1944, ο εκφωνητής Ντίνος Τσαλόγλου μεταδίδει ένα μήνυμα εμψύχωσης του λαού. Δεν ήταν διάγγελμα, είπε πέντε κουβέντες, ζήτω το ΕΛΑΣ, ζήτω το ΕΑΜ. Αυτό ήτανε. Χτυπάτε τους Γερμανούς, αποχωρούν, σε λίγο η Ελλάδα θα είναι ελεύθερη χώρα. Οι τεχνικοί που συμμετείχαν σε αυτό το εγχείρημα χαμήλωσαν την ένταση των ηχείων εντός της ραδιοφωνίας και έτσι εμπόδισαν τους Γερμανούς να καταλάβουν τι έγινε. Και έτσι έδωσαν χρόνο στους εκφωνητές να διαφύγουν. Αυτό όμως το ακούσαν οι Γερμανοί από τα γραφεία τους και τρέξανε αμέσως στο Ζάπιο να πιάσουν τους αυτοί που τα είπαν και τα λοιπά. Είχε περικυκλωθεί όλο το Ζάπιο από τα SS και την Γεστάπο, μετά ανισχύρημα. Είχαν συλλάβει όλους όσοι ήταν μέσα στην υπηρεσία στο κτηριακό συγκρότημα τότε και ετοιμάζονταν να τους κρεμάσουν. Οι Γερμανοί ήταν έξαλλοι. Ο διευθυντής ραδιοφωνίας Βουλπιώτης μαζί με τον Γερμανό Βίχενμπαχ έσωσαν τους υπαλλήλους από την οργή των κατακτητών. Στην αντιστασιακή ενέργεια μέσω του ραδιοφώνου συμμετείχαν η Ντίνος Τσαλόγλου, Μέρη Βεάκη και Γιάννης Αρζινός. Οκτώβριος του 1944. Οι κατακτητές ετοιμάζονται να εγκαταλείψουν την Αθήνα και προγραμματίζουν την ανατίναξη του ραδιοφωνικού σταθμού και του πομπού στα Λιώσια. Η επέμβαση του φιλέλληνα Βίχενμπαχ αποδεικνύεται σωτήρια. Αυτός ο Βίχενμπαχ αγαπούσε πολύ την Ελλάδα, αγαπούσε και το ραδιοφωνικό σταθμό. Δεν ήθελε να το γαλάσουν. Τον κράτησε αυτός με νύχια και με δόντια. Το γνωστοποίησε αυτό το πράγμα και όταν ήρθε η μέρα που θα φεύγαν αυτοί, είχε παραδώσει και τα σχέδια ο Βίχυμπαχ. Και είχε πάει τότε προϊστάμενος κύριος Γιαννόπουλος και αφαίρεσαν τους δυναμίτες, όχι όλους όμως, και τελικά τεινάχθηκε ο ιστός και κάθισε πάλι όρθιος, δεν έπεσε κάτω. Ο ανατολικός ιστός έπεσε εντελώς και τον ανασύστησε ιδιό μετά. Ο δυτικός ιστός παραδόξως αναπήδησε από το βάθρο του και έκατσε δίπλα, μερικά μετά, δύο μέτρα ξέρω εγώ τόσο. Είναι ένα φαινόμενο πολύ μυστήριο. Στις 20 Οκτωβρίου του 1944, από ένα προσωρινό πομπό στο Ζάπιο, μεταδίδεται το διάγγελμα του τότε πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου. Οι βάρβαροι, αφού ευεβήλωσαν, επυρπόλησαν και εδίωσαν επί τρία και ήμιση έτη, πιεζόμενοι πλέον από την συμμαχική νίκη και την εθνική μας αντίσταση, τρέπονται εις φυγή. Οι Γερμανοί καταδίκασαν τον Βίχενμπαχ σε θάνατο και αυτή τη φορά τον έσωσαν οι Έλληνες τεχνικοί της ραδιοφωνίας. Και όταν ψάχναν οι Γερμανοί να τον ευρούνε, εμείς τον πήραμε και τον κρύψαμε. Τον πήρε ο Βασίλης ο Γροντιράς και τον έκρυψε σε ένα υπόγειο στο Κουκάκι και πηγαίνανε επί μέρες, επί μήνες και του δίναν φαγητό. Από εκεί τον πέρασαν στην Πάρνηθα, στα Αρβανιτοχώρια και στα λιμέρια τα δικά τους. Και όταν έγινε η απελευθέρωση τον πιάσαν οι Άγγλοι και τον έστειλαν σαν εχθρό των συμμάχων και τον έστειλαν σε στρατόπεδο συγκεντρώσεως στην Αφρική. Ο διευθυντής της ραδιοφωνίας Ιωάννης Βουλπιώτης κατηγορήθηκε ως συνεργάτης των Γερμανών και στη συνέχεια απαλλάχθηκε με βούλευμα. Τα επόμενα χρόνια ενεπλάκη στο σκάνδαλο της Siemens, αναστατώνοντας με τις ψευδείς καταγγελίες του την πολιτική ζωή του τόπου. Ο Γερμανός προϊστάμενος Βίχενμπαχ,
που κατηγορήθηκε από τους Γερμανούς, βρήκε καταφύγιο στην ελληνική ραδιοφωνία και στην αλληλεγγύη των ανθρώπων της. Το 44 το Μάιο μήνα ήταν περίπου, όταν εγώ κατέβηνα να πάω στο Συσίτιο, στο Πολυτεχνείο, που μας είχαν οργανώσει τότε στη Σίτια, βλέπω τον έναν Ρακέντιδο να έρχεται από την αντίθετη πλευρά. Αυτός ήταν ο Βίχεμα. Του πήγα, του μίλησα και λοιπά και του έδωσα κάτι ψηλοπράγματα που είχα στη τσέπη μου. Ανεβαίνοντας όμως στο Ζάπιο, λέω στους συναδέλφους ότι αυτό και αυτό. Ο Βίχεμπαχ είναι εδώ, τον είδα. Μου είπε ότι έμεινε στην γερμανική εκκλησία στην Οδόνη Σίνα και του παρήχε βοήθεια ο Γερμανός ιερωμένος εκεί πέρα. Και τον πήρανε και τον κάνανε υπάλληλο της Έλληνας. Έμενε, έκανε τις ηχογραφήσεις της αρχίστρας της ΕΡΤ, αυτός και ο Μουραμπάς. Μεταξάς, για να λειτουργήσει η ραδιοφωνία, σύστησε ένα νομικό πρόσωπο επικεφαλής, το οποίο ήταν ο Γιώργος Κυριάκης. Ο Κυριάκης συμμετείχε στην δολοφονική απόπειρα του Ελευθερίου Βενιζέλου στη Λεόν. Η σφαίρα που βρήκε το μεγάλο Έλληνα πολιτικό έφυγε από το δικό του όπλο. Ένας τέτοιος άνθρωπος ενεπλάκη με τη ραδιοφωνία, γιατί ειδικά οι δικτατορίες ήθελαν με πρόσωπα της δικής τους απόλυτης εμπιστοσύνης τον έλεγχο του πανίσχυρου αυτού μέσου ενημέρωσης. Την ιστορία της ραδιοφωνίας όμως την έγραψαν κυρίως τεχνική, παραγωγή και όσοι αγαπούσαν αυτό το νέο μαγικό μέσο που σύντομα κατέκτησε τις καρδιές όλων των Ελλήνων. Κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε σε λίγο. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε τη μηχανή του χρόνου και την ιστορία της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ποιος από τους λίγο μεγαλύτερους δεν θυμάται τα ραδιοφωνικά σύριαλ όπως «Πικρή μικρή μου αγάπη», «Η οικογένεια Παπαδοπούλου» και «Το σπίτι των ανέμων» ή τις θεατρικές παραστάσεις που ηχογραφούνταν ειδικά για το ραδιόφωνο. Βέβαια, λίγο παλαιότεροι ίσως θυμούνται ακόμα και με νοσταλγία την παιδική εκπομπή της θείας Λένας. Εδώ Αθήνα. Ραδιοφωνικός σταθμός υπηρεσίας ενημερώσεως ενόπλων δυνάμεων Ελλάδος. Ακούτε την εκπομπή μας «Καλημέρα παιδάκια». Την εκπομπή αυτή παρουσιάζει στα Ελληνόπουλα της προσχολικής ηλικίας η Αντιγόνη Μεταξά, θεία Λένα. Η πρώτη παιδική ραδιοφωνική εκπομπή ήταν «Η ώρα του παιδιού» της Αντιγόνης Μεταξά, η οποία θα μείνει στην ιστορία με το διάσημο πλέον ψευδώνυμο «Θεία Λένα». Βέβαια, τη Θεία Λένα την είχα γνωρίσει, ήταν η κυρία Μεταξά. Ο άντρας της ήταν και αυτός στο ραδιόφωνο. Ήταν σκηνοθέτης μάλιστα στο ραδιόφωνο. Καλησπέρα σας παιδιά μου, είναι η θεία Λένα εδώ. Να σας πει ένα παραμύθι, όμορφο και χαρόπο. Ήτανε πρωταγωνιστές ο Κωστής και το Μαράκι. Εννοείται ότι ήτανε δύο παιδάκια που μιλούσανε μεταξύ τους. Εγώ έκανα το Μαράκι. Εμιμούμαστε τις παιδικές φωνές. Ήταν μια εκπομπή που άρεσε πάρα πολύ στα παιδιά, με τραγουδάκια, παραμυθάκια, πέραν μέρος και άλλα παιδάκια. Μια φορά και έναν καιρό ήταν τρία γουρουνάκια. Ο Χοντρουλός, ο Στρουμπουλός και ο Παχουλός. Όλα τα παιδάκια, όλα. Οι οικογένειες που είχαν αυτό τα παρακολούσαν, τη Θεία Λένα πια είχε γίνει σύμβολο. Ελάχιστοι γνωρίζουν πως το τραγούδι που όλοι συνηθίζουμε σήμερα να λέμε στα γενέθλια προέρχεται από τη Θεία Λένα. Εκείνο το τραγουδάκι που ακούγεται σε όλα τα γενέθλια ξεκίνησε από τη δικιά μας εκπομπή, που λέμε «Να ζήσεις Μαρία και χρόνια πολλά, μεγάλη να γίνεις με άσπρα μαλλιά». Από τη δικιά μας εκπομπή, λίγο μετά την κατοχή. Τώρα, ποιος το έγραψε, ποιος το έκανε, δεν ξέρω να σας πω. Αλλά έχει γίνει σλόγγαν πια. Πιο πριν δεν ξέρω τι λέγανε. Μουσική.
Η εκπομπή μας τελείωσε. Την ερχομένη Πέμπτη, ραντεβού πάλι στην ίδια μας την ώρα. 2 παρατέταρτο ως 2 και τέταρτο δεύτερο πρόγραμμα. Γεια και χαρά σας. Άλλη μια εκπομπή με απήχηση ήταν η Νίνα και Νικολάκης. Δηλαδή η Στέλλα Γεωργιάδη και ο Νίκος Ματθαίος. Ο Νικολάκης, ο οποίος είχε το ψυχαγωγικό μέρος, το αστείο μέρος της εκπομπής. Θα έλεγε τα ανέκδοτα, θα έλεγε ποιματάκια. Η μητέρα μου είχε το ρομαντικό μέρος της εκπομπής. Είχε τρομερή απήχηση αυτή η εκπομπή για 8 χρόνια. Τότε δεν υπήρχε τηλεόραση και οι άνθρωποι κρεμόντουσαν από το ραδιόφωνο. Το σπίτι των ανέμων. Μια εκπομπή που ακούτε κάθε μέρα την ίδια ώρα, εκτός Σαββάτου και Κυριακής, από το σταθμό μας. Μεγάλη θράψη έκαναν εκείνη την εποχή και τα διάφορα ραδιοφωνικά σίριαλ. Και την οικογένεια Παπαδοπούλου και την πικρή μικρή μου αγάπη την έγραφαν λογοτέχνες. Να πάρει, πιάστηκα τόσες μέρες στο κρεβάτι. Κουράει αγάπη μου, αύριο βγαίνεις. Από εκεί και πέρα μπορεί να αρχίσουμε να μην λένε, έχουμε ούτε τι λέμε, ούτε τι κάνουμε. Μην ανησυχείς, το γλεντάω, ξέρεις. Τη δεκαετία του 60 θράψη έκανε το σύριαλ «Πικρή μικρή μου αγάπη». Να απαντήσεις τι ήθελε αυτός. «Πικρή μικρή μου αγάπη». Είχε κάνει θράψη. Βγαίναν ο κόσμος, έβγαινε από το καλοκαίρι, έβγαινε από τη θάλασσα, άδεια τη θάλασσα, για να πάνε να ακούσουν την εκπομπή. Εκεί σχεδόν γνωριστήκαμε με την Έλλη, αραγωνιαστήκαμε και παντρευτήκαμε. Η Βάνα και ο Αλέξης, έτσι, αυτό που έγινε στο μικρόφωνο έγινε και στη ζωή. Το κοινό αγάπησε τους δύο ήρωες και ανησυχούσε ειλικρινά για την υγεία τους. Σε μια από αυτές τις εκπομπές η Βάνα είναι έτοιμη να πέσει σε έναν γκρεμό και εκεί κατ. Και ερχόντουσαν στο θέατρο Αθηνιών που έπαιζε στο Θεία Σουμιράτη η Έλλη να δούνε αν ζει η Βάνα. Είναι, με αυτή είναι η μεγάλη αξία του ραδιοφώνου και των τεχνών. Ότι διχοτομεί, όπως λένε οι μεγάλοι θεωρητικοί, από τον Μπέρξον μέχρι τους δικούς μας, διχοτομεί τον άνθρωπο. Πιστεύει ότι αυτό είναι αληθινό. Οι φωνές του Λινέου και της Φωτίου είχαν συνδεθεί άρρηκτα με τους ραδιοφωνικούς πρωταγωνιστές του Ρομάτζου. Οποιαδήποτε αλλαγή στους ηθοποιούς δεν ήταν αποδεκτή από το πολυπληθές ακροατήριο. Και όταν εμείς σταματήσαμε την εγκρίνη, δυστυχώς δέχτηκαν να τη συνεχίσουν δύο άλλοι ηθοποιοί. Ένα μήνα κράτησε. Ένα μήνα κράτησε. Γιατί είχαν αγαπήσει και αυτές τις φωνές. Δεν σημαίνει ότι ήταν σπουδαίες. Αυτό έγινε και στην τηλεόραση. Η συμβολή του ραδιοφώνου στον πολιτισμό ήταν ανεκτίμητη. Το θέατρο στο μικρόφωνο του Αχιλλέα Μαμάκη παρουσίαζε κάθε Κυριακή θεατρικά νέα, συνεντεύξεις ηθοποιών και ηχητικά αποσπάσματα από θεατρικά έργα. Έχουμε ντοκουμέντα μικρής διάρκειας με φωνές που δεν τους έχουμε ακούσει, μάλλον που δεν τους έχουμε δει οι νεότεροι να παίζουν θέατρο, αλλά τους ακούμε βέβαια σε μικρό απόσπασμα που είχε ηχογραφηθεί στο Ζάπιο. Ποιο ήταν το γεγονός εκείνο που σας κάνει να επανέρχεστε τόσο έντονα και τόσο κατηγορηματικά? Μα η ίδια η ελληνική επαρχία, το κοινό της, το θαυμάσιο κοινό της, μου επεφύλαξε τόσο στην Κρήτη όσο και στην Πελοπόννησο αφάνταστα εγκάρδια υποδοχή. Αντί να το συγκινήσω εγώ, με συνεκίνησε εκείνο. Υπέροχη εκπομπή. Ο κόσμος γνώριζε το θέατρο και τα θεατρικά έργα, γνώριζε τους μεγάλους συγγραφείς. Εκεί έχει περάσει όλο το ελληνικό θέατρο. Τι έπαθες τώρα? Γιατί φωνάζει θεία μου? Εκεί έξω στον κήπο, Δεσποινής, σκάβουν το λάκκο με τα σκουπίδια. Και λοιπόν, τι έχεις να πεις για όλα αυτά, Ντάν? Εγώ? Τίποτα. Η ελληνική ραδιοφωνία παρουσίαζε και ολοκληρωμένα θεατρικά έργα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Κυριακή. Άδικα το πολεμάω τούτο το μαραθέτη. Ραδιόφωνος, λέει ο άλλος. Ορίστε. Βουβάθηκε. Και του έβγαλα τόσες λίρες. Να ξέρω τουλάχιστον πώς να τις ξαναβάλω. Όταν μετέβη η εκθεριπή του θέατρο της Δευτέρας, ήταν όλοι κολλημένοι στο ραδιόφωνο. Ο κόσμος διψούσε για έργα τέτοια. Μην ξεχνάτε ότι δεν υπήρχε τηλεόραση τότε και η μοναδική διασκέδαση ήταν το ραδιόφωνο. Στις θεατρικές βραδιές του ραδιοφώνου πρωταγωνιστούσαν ηθοποιοί όπως η Μελίνα Μερκούρη, η Δέσπο Διαμαντίδου και ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ.
Και μόλις δω το αυτοκίνητο να έρχεται, θα ανοίξω την πόρτα και θα φωνάξω. Και μόλις φωνάξω, θα πεταχτεί σαν αστραπή. Κατάλαβες? Πολύ γούστρο έχεις, Κολομπίνα μου. Έλα όμως βγάλε τη μάσκα σου. Ποια μάσκα, βρε παιδάκι μου, έσκασες? Πού τη βλέπεις τη μάσκα? Δηλαδή, δεν φοράς? Όχι. Πέρα από τις θεατρικές βραδιές, υπήρχαν και εκπομπές αφιερωμένες σε Έλληνες και ξένους λογοτέχνες. Μία από αυτές ήταν η Σινεμαθόν, που παρουσίαζε ο λογοτέχνης Δήμης Αποστολόπουλος. Άφησέ με να έρθω μαζί σου. Τι φεγγάρι απόψε. Είναι καλό το φεγγάρι. Δεν θα φαίνεται πως ασπρίσα τα μαλλιά μου. Το φεγγάρι θα κάνει πάλι χρυσά τα μαλλιά μου. Αχ, τι όμορφα που θα ήταν να πηγαίναμε στο καθρεφτένιο σπίτι, Κίτη μου. Να προχωρούσαμε μέσα από τον καθρέφτη και ξαφνικά να είμαστε από την άλλη μεριά. Αχ, τι όμορφα πράγματα θα βλέπαμε, θεούλη μου. Όταν χρειάστηκε να γίνουν εξωτερικές μεταδόσεις, για να μην κουβαλάνε τα βαριά μηχανήματα, μετασκεύασαν ένα αυτοκίνητο. Ήταν ένα στρατιωτικό γερμανικό αυτοκίνητο. Ο οδηγός Κώστας Παυλάκης ονόμασε το όχημα Μαρμάρο. Νεβαίναμε σε κάποια ανηφόρα, γιατί ήταν βαρύ αμάξι. Μπορούσε να ανέβει. Ανέβαινε με βογγητό και με δυσκολία η Μαρμάρο. Τότε βγήκε αυτός και είπε: «Άντε Μαρμάρο, άντε Μαρμάρο, θα φτάσουμε Μαρμάρο», και της βγήκε το όνομα Μαρμάρο. Την στιγμή αυτήν η Μαρία Μενεγκίνη Κάλλας παρουσιάζεται και χειροκροτείται από το κοινό το οποίο κατακλείδει τις κερκίδες του οδείου Ηρώδου του Αττικού. Η Μαρία Μενεγκίνη Κάλλας αποθεώνεται κυριολεκτικά από τις χιλιάδες των ακροατών που ευρίσκονται εδώ μέσα την στιγμή αυτήν. Άλλη μια εκπομπή που αγαπήθηκε πολύ από το κοινό ήταν το μικρόφωνο στο δρόμο. Στο μικρόφωνο μας πλησιάζει ένας κύριος. Το λέει μόνο το κεφαλής, μικρόφωνο στο δρόμο. Μαζευόταν κόσμος, πλατείες ολόκληρες, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι κόσμος ερχόταν τότε, εκείνη την εποχή. Δυστυχώς, τα επεισόδια δεν έλειπαν. Μας δέναν κιόλας δηλαδή, γιατί ερχόντουσαν οι... Πώς να τους πούμε τώρα, οι νεαροί οι οποίοι... Ανάγωγοι, να μην τους πούμε άλλοι, και ανάγωγοι, και πέφτανα πάνω στα μικρόφωνα, πέφτανα πάνω στις κοπέλες, έρχονταν η αστυνομία, τους κυνηγούσε. Ειδικά ο Πολυφωνίου προφταίνει και από το άκρο της μεγάλης περιοχής μεταβιβάζει στον Θοδωρίδη, ο βολές του οποίου φέρνει την μπάλα αυτή τη στιγμή προς τη θέση του μέσα δεξιά για τον Μπέμπι που βρίσκεται εκεί, αλλά αποκρούει ο Βασιλείου. Την απόκριση του Βασιλείου την κερδίζει ο Κωστοβίδης, τη μεταβιβάζει στον Μπέμπι, ο Μπέμπι ανοίγει για τον Παπάζογλου, ο Παπάζογλου κατεβαίνει τα γίνεται από τα δεξιά. Ερχόμενος στην Αθήνα από την επαρχία, με βάλανε στις εξωτερικές μεταδόσεις. Τότε ο ποδοσφαιρικός με το ραδιόφωνο γινόταν με τη λεγόμενη Μαρμάρο. Η πρώτη απευθείας μετάδοση γίνεται το 1946. Την περιγραφή κάνει ο Χρήστος Βολόπουλος στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Μετά ανέλαβε ο εκφωνητής Μιχάλης Γιανακάκος. Με μια κεφαλιά πρώτη την μπάλα, είναι έτοιμος να κάνει μια σέντρα, την κάνει ο υφαντής, βρίσκεται σε καλή θέση για σούτ. Έξαλλοι από ενθουσιασμό χειροκροτούν αυτή την επιτυχία. Κάποιες από τις φυλάδες πέταξε μια στραγκαστρούκα και πέφτα πάνω του Γιανακάκο. Και όπου λέει έκανε την περιγραφή και την μπάλα την έχει από τον κόλου την μπάλα. Του φωνάζει ο άνθρωπος γιατί έπεσε δίπλα του. Είχε την καρδιά του και έφερνε και τον αδερφό του μαζί που ήταν καρδιολόγος γιατρός για να τον επιτηρεί και να τον προσέχει. Και μετά βγήκε η ιδέα να βάλουμε και να δίνουμε και δύο γήπεδα μαζί. Μετά ήρθε ο Φόσκολος, ο Νίκος. Έκανε και αυτός περιγραφή ποδοσφαιρικού αγώνα, ο Νίκος ο Φόσκολος. Και πάθαινε τέτοιο τράκο ο άνθρωπος που έπαιρνε ηρεμιστικά πρωτού ξεκίνησε τον αγώνα. Πολύ καλός σε αυτό το πράγμα. Μετά βέβαια που έπλεξε στη συγγραφή και έγραφε τα έργα του και τα λοιπά, τα σταμάτησε το αυτό. Βγήκαν άλλοι, βγήκε ο Πηλιαρός, βγήκε ο Παπαϊωάννου Λουκάς.
Επική ήταν η περιγραφή του Βασίλη Γεωργίου του 1968 στον τελικό του κυπέλου Ευρώπης μπάσκετ ανάμεσα στην ΑΕΚ και τη Σλάβια Πράγας. Δίνει στο Βασιλιάδη, σουτάρι, κάνουμε 2-1 και νίκη αυτή τη στιγμή. Νίκη ο αγώνας, είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης. Είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης. Δεν μπορώ να σας περιγράψω τι γίνεται. Κλαίμε όλοι. Ραδιοφωνικό σταθμός Αθηνών. Θα μεταδοθεί ελαφρό ελληνικό τραγούδι υπό του τενόρου κυρίου Κώστα Μαυρίδη. Με μια παλιά δική σου ζωγραφιά η μοναξιά, μοναδική μου συντροφία. Αρχικά κυριαρχούσε η δημοτική μουσική, το λεγόμενο ελαφρύ ρεπερτόριο και η κλασική μουσική. Το μπουζούκι ήταν απαγορευμένο. Όχι, ήταν ένα όργανο κατώτερο, απαράδεκτο για τη μεσαία τάξη. Ο Στέλιος ο Καζαντζίδης, για να μπορέσει να περάσει από την Επιτροπή Ακροάσεων, ζήτησε και είπε το ροζ τατού. Περιττό να σου πω ότι ακόμα ψάχνει τα ακουστικά του ο Τζουανέας που ήταν τότε ο Τον Μάιστερ, γιατί πλησίασε ο Καζαντζίδης με τη φωνάρα του και στα καλά καθούμενα άρχισε να τραγουδάει εγγλέζικα, γιατί υπήρχε νόμος που απειγόρευε όχι μόνο τον μπουζούκι αλλά και το τριμητόνι. Ο αποκλεισμός έληξε όταν κλήθηκαν να ηχογραφήσουν ο Χιώτης και η Λίντα. Όταν μπήκε ο Χιώτης με τον μπουζούκι μέσα στην αίθουσα, εξανέστησαν οι μουσικοί όλοι, ξεσηκώθηκαν, δημιούργησαν φασαρία, ζητήματα, σηκώθηκαν και βγήκαν από την αίθουσα, δεν ήθελαν να συνεργαστούν με τον Χιώτη, δηλαδή με τον μπουζούκι, όχι με τον Χιώτη. Και πράγμα το οποίο δίρκε σε αρκετές ώρες, κατόπιν συνεννοήσεις παρέμβασαν στις μουσικές υπηρεσίες, τον δέχτηκαν το Χιώτη και από εκεί και πέρα μπήκε η συνέχεια το μπουζούκι. Είναι αλήθεια ή όχι ότι είστε παντρεμένοι? Βεβαίως, κερδίσατε. Ωραία, πάμε ως τώρα. Ελάτε εσείς παρακαλώ. Εσείς τώρα, εσείς που μου κάνετε νόημα. Στις αρχές δεκαετίας του 50 ο Γιώργος Οικονομίδης ήταν ο πιο επιτυχημένος και δημοφιλής άνθρωπος στο ραδιόφωνο. Τι θα μας τραγουδήσετε? Δεν πάω σπίτι μου απόψε. Ο Οικονομίδης ήταν το πρώτο όνομα της εποχής. Γιατί έκανε τον καλλιτέχνη, έκανε τον τραγουδιστή, δηλαδή έπαιζε και στο θέατρο. Πρώτα απ' όλα ήταν χαριτωμένος. Έλεγε πολύ ωραία ανέκδοτα. Ο κόσμος τον αγάπησε γιατί ήταν και δίπλα στον κόσμο. Τα βήματα τα πρώτα, τα νιάτα χειροκρότα και δώσες τις ελπίδες τους πέρα. Ο Οικονομίδης είχε ένα φοβερό χιούμορ. Σε καθήλωνε, σε έκανε πραγματικά να προσπαθείς να τον ακούς, να μην χάσεις λέξη. Και εγώ νομίζω ότι βλέπω για πρώτη φορά δύο αστέρια και είμαι σίγουρος ότι τα αστέρια αυτά θα κάνουν καριέρα. Καλή επιτυχία! Στα ταλέντα του Οικονομίδη γινόταν χαμός. Μαζεύονταν εκατοντάδες για να μπουν στο στούντιο και είχαν γίνει και πολλά επεισόδια και συμπλοκές μεταξύ τους μάλιστα, οπότε κατόπιν καθιερώθηκε δελτίο εισόδου. Κάθε Τετάρτη γινόταν η βραδιά ταλέντων και ο κόσμος σε βράβευε και αν ήσουν καλός, ο Οικονομίδης σε κρατούσε στο μαγαζί και ήταν ένα ωραίο ξεκίνημα, πώς το λένε, να σε γνωρίσει ο κόσμος. Η Νάνα η Μουσχούρη από εκεί βγήκε και πάρα πολλοί σπουδαίοι τραγουδιστές. Ο Γιάννης Βογιαντής. Τι θα πεις, μου λέει, λέω το Τόρνα Σουριέντο. Το θυμάμαι σαν να το. Είχα ψώνια εγώ με το κλασικό τραγούδι. Τι λέει, για καθίστε, για καθίστε. Και πήγαν το ρίξει στο καλαμπούρι και τα λοιπά. Αλλά δεν αφού εγώ τραγούσα δύο τραγούδια, ενώ οι άλλοι τραγουδάγανε μισό και το σταμάταγε και έμεινα και έπιασα και δουλειά απευθείας από εκεί. Η Νανά Μούσχουρη, αν και έκανε εκπληκτική διεθνή καριέρα, είχε κοπεί τρεις φορές. Η τέταρτη πέρασε. Σκεφτείτε μια φωνή σαν της Νάνας Μούσχουρη. Υπήρχαν τα ευαίσθητα αυτιά που δεν θέλαν την παράδοση να αλλάξει και λέγανε κόψτε αυτή τη γάτα. Ευτυχώς κάποιοι από εμάς είχαν, αν θέλει, την αντοχή ή την πίστη και σήμερα η Νάνα είναι αυτή που είναι.
Ο Οικονομίδης ήταν στιχουργός, ηθοποιός, κομφερασιέ, σεναριογράφος και ιδιαίτερα αγαπητός στο κοινό, που εκτιμούσε το επικοινωνιακό του χάρισμα και το χιούμορ. Η εκτίμηση όμως έγινε απαξίωση όταν έγραψε τα λόγια στον ύμνο της 21ης Απριλίου. 21η Απριλίου. Αναρωτηθήκατε ποτέ μήπως πιέστηκε για να γράψει τον ύμνο? Βέβαια, στους πιο κοντινούς του είπε ότι εγώ το κάνω αυτό γιατί έχω αδερφό που είναι στη Μακρόνησο. Και αυτό ήταν μια σοβαρότατη δικαιολογία. Χουντικός τον είχαν πει, αυτά είναι αστεία πράγματα και λυπάμαι που είπαμε αυτά τα πράγματα, γιατί τότε όλοι δουλεύαμε. Όλοι, δεν ήταν ο Οικονομίδης μονάχα. Όλοι δουλεύαμε, δεν είχαμε σταματήσει να δουλεύουμε στην επτέτεια. Όλοι δουλεύαμε. Εκτός από αυτούς που δεν μπορούσαν να δουλέψουν γιατί δεν τους ήθελε ο κόσμος και κάναν τους αντιστασιακούς. Ο Οικονομίδης, που επιμεταξά ήταν στη φυλακή για τις αριστερές του απόψεις και έγραψε το κορόιδο Μουσολίνι, αφιέρωσε όλη του την καλλιτεχνική ενέργεια στη χουντική προπαγάνδα. Μαύρωσε όλη τη ζωή μου αυτό. Στη δικτατορία ήταν ο πρώτος. Αυτός διοργάνωνε όλες τις εκδηλώσεις της δικτατορίας αυτός. Απλώς βέβαια κατέρευσε όλο το σωμίθος του Οικονομίδη. Και κατόπιν από λίγο πέθανε και μάλιστα στην αφάνεια. Ποιος έχει σειρά τώρα? Έχω προσέξει ένα νεαρό. Δηλαδή πήρε το μάτι μου ένα νεαρό. Εσείς, ο διστακτικός, εσείς ελάτε. Στοπ! Να σταματήσουν τα πάντα! Μικρόφωνα, ραδιόφωνα, μεγάφωνα, μπικιά! Ήρθε ο Αθανάσης ο Κούτρας από το Μεσολόγγι να δει το φίλο του τον Οικονομίδη, Γιώργο! Γιώργο, μισέρο, μισέρο! Οι ήχοι στο ραδιοφωνικό θέατρο παράγονταν από ηχολήπτες που είχαν μεράκι και ηχογραφούσαν φυσικούς ήχους. Ή σε κάποιες άλλες περιπτώσεις δημιουργούσαν οι ίδιοι ήχους με πρωτόγωνα μέσα. Κυρίες και κύριοι, η συνέχεια σε λίγο. Λέει ο ηθοποιός, άναψε το φως, Μαργαρίτα. Και ανάβει το φως από εδώ, στο ραδιόφωνο. Δεν έχουμε εικόνα. Ακούμε μόνο. Ποιος είναι εκεί? Ποιος είναι εκεί? Μη φωνάζεις. Είδε, μη χάθηκες. Βοήθησέ με και δεν έχεις απαθήσει τίποτα. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε μηχανή του χρόνου κατά το αφαίρωμά μας στην ιστορία της ελληνικής ραδιοφωνίας. Όταν έγινε το πραξικόπημα των συνταγματαρχών, αποφασισμένοι αξιωματικοί κατέλαβαν αμέσως το ραδιοφωνικό σταθμό, ο οποίος σύντομα μετατράπηκε σε στρατόπεδο. Βλέπετε, για τη Χούντα τα μέσα ενημέρωσης ήταν πάντα μεγάλη σημασία. Η Απριλιανή Χούντα θέτει αμέσως υπό τον έλεγχό της τη ραδιοφωνία και αμέσως αρχίζει η προπαγάνδα και τα τσάμικα. Ένας λοχαγός αναλαμβάνει τη διοίκηση, δηλαδή τη βίαιη συμμόρφωση όλων στις επιταγές των συνταγματαρχών. Λούκοτος, ένας άνθρωπος σκληρότατος, φοβερός. Η πρώτη του δουλειά ήταν, μόλις ανέλαβε ο Λούκοτος ειδικότερα, ήταν ότι να καταγράψουν τους αριστερούς και τους δημοκρατικούς για να τους απολύσουν. Μου είχαν πει ότι ήμουν γνωστός σαν οπαδός του Ανδρέα από Πανδρέου και έπρεπε να με διώξουν από το ΕΙΡ, αλλά επειδή ο πατέρας μου ήταν αξιωματικός του ελληνικού στρατού, μου τη χαρίσανε. Το πρόγραμμα ήταν απόλυτα ελεγχόμενο και η ραδιοφωνία έγινε στρατόπεδο. Υπήρχε ένας λόχος μέσα στο στούντιο και κοιμόντουσαν εκεί. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ τα παιδιά. Οι φαντάροι. Παρακολουθούσαν τι κάνουμε, μην κάνουμε κανένα σαμποτάζ. Φοβόντουσαν. Οι συνταγματάρχες είχαν τους λόγους τους να φοβούνται το ραδιόφωνο ως μέσο. Όταν το Δεκέμβριο του 67 ο τότε βασιλιάς προσπάθησε να κάνει το λεγόμενο αντιπραξικόπημα, δεν είχε πρόσβαση στο ραδιόφωνο. Και έτσι μετέδωσε το μήνυμά του από στρατιωτικό σταθμό της Λάρισας. Θα
Δεν είχε φτάσει η εκφώνηση του διαγγέλματος στο μέσον και πετάγεται ένας συνταγματάρχης των διαβιβάσεων της στρατιάς και μου λέει: «Τι κάνεις, βρε τρελέ?» μου λέει. «Κόψτο», μου λέει. Τράβηξα το πλήκτρο και το σταμάτησα. Άρχισα να ρωτιέμαι τι γίνεται. Κίνημα είναι αυτό ή παίζουν οι στρατηγοί? Κατά τη διάρκεια της Χούντας, αυτό που συνέβαινε τότε με τις ορχήστρες, υπήρχε βέβαια η λογοκρισία, η οποία έκοβε τραγούδια. Για τραγούδια που παίζονταν από δίσκους, υπάρχουν τα ντοκουμέντα που δείχνουν τους δίσκους να είναι χαραγμένοι ή να υπάρχουν τσιρότα ή να υπάρχει απ' έξω η επιγραφή «απαγορεύεται» για κάποιο τραγούδι του μεγάλου δίσκου. Το 45' αυτό έχει τίτλο «Τι σκάνδαλο». Από μόνος του αυτός ο τίτλος βάζει υποψηφιότητα για κόψιμο. Και φυσικά κόβεται. Όπως διαβάζουμε, λόγω στίχων. Επιχειρούμε μετά από δεκαετίες να ξεκολλήσουμε το τσιρότο και να ακούσουμε το πήμαχο τραγούδι του Μαρκέα Πανταζή. Τραγουδά ο Γιάννης Βοιατζής. Μια νέα λατρεύω και την αγαπώ. Φτωχιά πιτσιρίκα, μα πώς να το πω. Να πάρω και πριν γεννάω. Όσοι είχαν στα σπίτια τους ραδιοφωνικό υλικό ήταν αυτομάτως ύποπτοι. Ένα πράγμα θα σου πω. Εάν είχες στο σπίτι σου ένα μικρό εξαρτηματάκι ραδιοφωνίας, περισσότερο δε πόμπου, ήσουν κατάσκοπος. Μετά την περίοδο της Χούντας, το ραδιόφωνο σημάδεψε η παρουσία του Χατζηδάκη ως διευθυντή του τρίτου προγράμματος. Αναδιάρθρωσε το πρόγραμμα, έδωσε λόγο σε σημαντικούς καλλιτέχνες και πνευματικούς ανθρώπους, ήρθε σε ρήξη με όσους διαφωνούσε καλλιτεχνικά, πολιτικά και αισθητικά. Όμως επειδή δεν θέλουμε να συμπιέσουμε σε λίγα λεπτά την παρουσία του Χατζηδάκη, επιφυλασσόμαστε να επανέλθουμε σε ένα μεγάλο θέρμα που ετοιμάζουμε για το Μάνο. Συνοπτικά, αυτή ήταν η ιστορία του ραδιοφώνου μέχρι και την πτώση της Χούντας. Ευχαριστούμε πολύ τους τεχνικούς και τους υπαλλήλους της ΕΡΤ που μας βοήθησαν στο αφιέρωμά μας. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να είστε όλοι καλά. These are the days when the dawn is bright. Πιστεύω ακραδάντως ότι το μέλλον της Ελλάδος θα είναι λαμπρόν. Η κυβέρνηση απεφάσισε ήδη να καταργήσει την Μακρόνισον ως στρατόπεδον πολιτικών κρατουμένων. Σας ομιλούμε από το Βόλο. Από το Βόλο που μόλις προς 40 λεπτών εσύστη ξανά από τη μανία του Εγγελάδου. Με άργος ψυχής ανακοινώ στην Βουλή τον θάνατο του βουλευτού Αθηνών και προέδρου της κυβερνήσεως στρατάρχου Αλεξάνδρου Παπάγου. Θεωρούμε το αποτέλεσμα των εκλογών της 29ης Οκτωβρίου, προϊόν βίας και νοσίας. Η σημερινή ημέρα δεσπόζεται από την τραγωδία της δολοφονίας του Κέναν. Για του μεγαλειώτης, ο Βασίλευς. Σειρά και ρισόπιτο θυμίδα την επιφύλαξε να σας αναγγείλω τον πρόωρο θάνατο του βασιλέως πατρός μου. It's one small step for man, την 10η Δεκεμβρίου, ο βασιλεύς της Σουηδίας, ο Γουστάβος, επέδωσε ιδιοχείρος το βραβείο Νόμπελ της λογοτεχνίας στον ποιητή Γιώργιον Σεφέριν. Είναι μια τιμή που δεν αφορά στο προσωπό μου μόνο, αλλά σε όλη τη σύγχρονη ελληνική ποιήση και κατά αναλογία σε όλο τον ελληνικό λαό.